Εδώ και ένα μήνα το 17χρονο κορίτσι ζούσε την απόλυτη φρίκη. Πίστευε ότι βρήκε στο πρόσωπο ενός 57χρονου αλβανικής καταγωγής μια πατρική φιγούρα που τόσο είχε στερηθεί. Όμως εκείνος είχε άλλα σχέδια. Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της, σύναψε ερωτική σχέση μαζί της και μετά από λίγο καιρό την εξανάγκαζε ξυλοκοπώντας την να εκδίδεται. Ήταν αρκετά ζηλιάρης, αρκετές φορές τσακωνόμασταν διότι νόμιζε ότι είχα και άλλους, αλλά και γιατί δεν ήθελα να δουλέψω σαν εκδιδόμενη. Όταν τσακωνόμασταν, σήκωνε το χέρι του και με χτυπούσε κυρίως το πρόσωπο αλλά και τα πόδια. Τα ερωτικά ραντεβού κλείνονταν μέσω ροζ αγγελίας που είχε βάλει ο 57χρονος στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που έφτασαν στους αστυνομικούς, ειδικά και μετά την ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, οδήγησαν στον εντοπισμό του κοριτσιού, αφού προηγουμένως είχαν εμφανιστεί ως πελάτες. Ήθελα να ανταποδώσω το καλό που μου έκανε. Μου έλεγε ότι αν τον παρατήσω και τον καρφώσω στην αστυνομία, είτε εκείνος είτε οι φίλοι του θα με βρουν και δεν θα μπορώ να κρυφτώ πουθενά. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι αυτές τις απειλές θα τις κάνει πράξη, γιατί με είχε απειλήσει και με όπλο. Δεν ένιωσε ποτέ στη ζωή του φροντίδα, αγάπη, νιάξιμο και ζεστασιά παρά μόνο κακοποίηση, σεξουαλική. Αυτό το παιδί ψαχνόταν. Πάνω σε αυτή την προσπάθειά του λοιπόν βρέθηκαν οι επιτίδοι που την εγκλώβησαν. Εδώ και 25 χρόνια το χαμόγελο του παιδιού στηρίζει παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Το πρωί εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, εδραιώνοντας την παρουσία του στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή. Η αποστολή μας είναι να στεκόμαστε κοντά σε παιδιά που έχουν προβλήματα επιβίωσης και τις οικογένειές τους, σε παιδιά που έχουν θέματα υγείας, σε παιδιά που εξαφανίζονται, σε παιδιά που είναι θύματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Μόνο το 2020 το χαμόγελο του παιδιού στήριξε 57.686 παιδιά και η δράση του συνεχίζεται.